Η Organon Gold έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα επιτυχίας που το λέμε τα τέσσερα βήματα. Τα τέσσερα βήματα λοιπόν έχουν βοηθήσει πάρα πολλά άτομα, χιλιάδες άτομα σε πολλά μέρη του κόσμου. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίζουμε καλά το προϊόν. Να είμαστε λοιπόν εμείς οι πρώτοι καταναλωτές του προϊόντων μας. Διότι όσο καλύτερα το γνωρίζουμε, όσο πιο πολύ κατανάλωνουμε το προϊόν, ο καφές, το τσάι, η σοκολάτα, ό,τι και να πίνουμε κάθε μέρη, γνωρίζουμε το προϊόν καλύτερα. Μπορούμε λοιπόν να το πούμε κάποιον σε κάποιο άλλο άτομο με περισσότερη εμπιστοσύνη. Γράφουμε λοιπόν μέσα σε 48 ώρες σε τι μας έχει βοηθήσει το προϊόν, ειδικά το γανόδερμα. Να το γράψουμε, να μην το ξεχάσουμε. Τι μας έδωσε, μεγαλύτερη ενέργεια, κοιμηθήκαμε καλύτερα, νιώθουμε καλύτερα, γράψτε το. Το άλλο κομμάτι είναι να έχουμε λοιπόν τη σωστή αυτόματη παραγγελία κάθε μήνα. Η Organon Gold την έχει κάνει εύκολη. 3 κουτιά το μήνα, 6 κουτιά το μήνα, 12 κουτιά το μήνα που είναι 50, 100 ή 200 πόντι κάθε μήνα. Εξετάζεται σε ποιο στέλεχος είναι κάποιος, άμα είναι στο μικρό, στο χάλκινο πακέτο ή ενάσαι με 50 πόντους. Εάν πάρεις όμως το ασημένιο, το χρυσό ή είσαι και ζαφύρι, τουλάχιστον 100 πόντι. Εάν είσαι ρουμπίνι και παραπάνω, τουλάχιστον 200 πόντι. Αυτή όμως η πόντι, αυτή η αυτόματη παραγγελία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι μας εξασφαλίζει το εισόδημα κάθε μήνα. Όχι μόνο μας αυτό, μας βοηθά να έχουμε προϊόντα και για μας και να το μεταφέρουμε και σε άλλα άτομα, σε άλλο κόσμο, να κάνουμε τα πάρτι με τον καφέ. Χρειαζόμαστε προϊόντα. Και το άλλο κομμάτι είναι μέσα σε κάθε άτομο που θα γράφουμε προσωπικά, να του πουλήσουμε ένα καφέ. Μία κούτα καφέ μαύρο και μία κούτα καφέ λάτε. Διότι όταν γράφουμε ένα καινούριο άτομο, όταν συστήνουμε ένα καινούριο άτομο στην εταιρεία, αν είναι και με το μικρό, το μεσαίο, το μεγάλο πακέτο, το πακέτο θα αργήσει μερικές μέρες να έρθει. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος ο καινούριος μερικές μέρες χωρίς καφέ? Γι' αυτό εμείς του πουλάμε ένα κουτάκι καφέ, το μαύρο και το λάτε, για να έχει προϊόν να μετακινήσει, να δώσει στον κόσμο και να έχει αποσυμπτική κατανάλωση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε μια μεγάλη λίστα από όσα άτομα γνωρίζουμε. Να είναι 50 άτομα τουλάχιστον που να είναι καταναλωτές. Η δουλειά δεν είναι για όλο τον κόσμο, αλλά όλος ο κόσμος πίνει καφέ. Να έχουμε λοιπόν μια λίστα από 50 άτομα που να πίνουν καφέ, να κάνουμε μια άλλη λίστα με ονόματα που να θέλουν να βγάλουν κάποιο εισόδημα έξτρα και ένα μεγαλύτερο κέρδος κάθε μήνα. Αυτά λοιπόν τα 50% ή παραπάνω, όσο περισσότερα καλύτερα, να έχουμε σε επαφή μαζί τους, να τους χαρίσουμε καφέ, να τους μιλήσουμε για την εταιρεία, για να έχουμε άτομα να υπάρξει ενδιαφέρον να δημιουργήσουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, και πώς ξεκινά η συζήτηση? Με τις τέσσερις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, εσύ ή κάποιον που εσύ γνωρίζεις πίνει καφέ ή τσάι τουλάχιστον περιστασιακά? Αυτή λοιπόν η ερώτηση ξεκινά με μια ωραία συνομιλία. Και μετά ρωτάμε, εσύ που πίνεις καφέ πώς τον πίνεις, σκέτο ή τον πίνεις με κρέμα και ζάχαρη που είναι το λάτε? Θα μας πούνε, αν το πίνεις σκέτο θα του δώσω λοιπόν δείγμα το μαύρο τον καφέ. Άμα μου πει με κρέμα και ζάχαρη θα του δώσω το λάτε. Και η τρίτη ερώτηση είναι, ποια είναι η αγαπημένη σου μάρκα το καφέ? Μπορεί να πούνε Folgers, μπορεί να πούνε Λουμίδης, μπορεί να πούνε Παπαγάλος, μπορεί να πούνε Nescafé. Όποια μάρκα και να είναι, πολύ ωραία. Η τέταρτη ερώτηση όμως είναι η εξής. Θυμάσαι την τελευταία φορά που η αγαπημένη σου μάρκα σου έστειλε μια επιταγή που πίνεις τον καφέ τους? Η απάντηση είναι πάντοτε όχι. Εκεί λοιπόν τους λέμε, θα σου δείξω τώρα την καινούργια μάρκα του καφέ που μας πληρώνει για να τον πίνουμε. Θα σου χαρίσω δύο δείγματα, δύο φακελάκια καφέ, θέλω να τον πιείς, απλά θέλω να πεις την επόμενη μέρα πώς σου άρεσε η γεύση του καφέ και πώς νιώθεις. Τι ώρα να σε πάρω την άλλη μέρα τηλέφωνο, το πρωί ή το απόγευμα? Με αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια οργάνωση με χιλιάδες άτομα που όχι μόνο πίνουν καφέ, όχι μόνο πουλάνε και μεταφέρουν καφέ, αλλά έχουν αλλάξει τη ζωή τους οικονομικά. Το τρίτο βήμα είναι τα πάρτι του καφέ. Είναι οι συγκεντρώσεις. Μαζεύομαστε ορισμένα άτομα, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς και άγνωστοι μαζί, για να πιούμε ένα φλιτζάνι καφέ. Για να τους πούμε για την εταιρεία της Organon Gold. Να τους δείξουμε το βίντεο, να δούνε κάποιο κατάλογο, να γνωρίσουν τα προϊόντα. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε τέσσερις παρουσιάσεις την εβδομάδα, τουλάχιστον τέσσερις, που αυτό είναι σε μισό περιορισμένο χρόνο, σε κάθε παρουσίαση να έχουμε 5 με 6 άτομα και από κάθε παρουσίαση να έχουμε τουλάχιστον 1000 πόντους. Ένα χρυσό πακέτο, δύο χάλκινα, ένα σημαίνιο,
με ένα χάρτινο, οποιοδήποτε συνδυασμός. Αλλά επειδή είναι μια επιχείρηση, είναι μια δουλειά. Κάθε εβδομάδα λοιπόν να έχουμε συγκεντρώσεις καφέ, πάρτι με καφέ και να έχουμε 1.000 πόντους σε κάθε συγκέντρωση. 4 την εβδομάδα είναι 4.000 πόντοι. 4 εβδομάδες το μήνα είναι 16.000 πόντοι. Όταν λοιπόν ξεκινάμε και δουλεύουμε συστηματικά με αυτό το πρόγραμμα, κάθε μήνα η οργάνωση θα μεγαλώνει συνεχώς. Και το τέταρτο βήμα είναι να είμαστε ενωμένοι με το σύστημα της επιτυχίας. Ο κύριος Χόλτον μας έχει πει σε όλο τον κόσμο 18 μήνες. 18 μήνες σύνδεση στις παρουσιάσεις, στα ξενοδοχεία, σε τηλεφωνικές συγκεντρώσεις, από το ίντερνετ, όπου υπάρχει συγκέντρωση, να πάμε να ακούσουμε, να μάθουμε περισσότερα. 18 μήνες. Είναι πολύ σημαντικό, διότι σε 18 μήνες πολλά θα συμβούν, πολλά θα έχουν αλλάξει. Ήδη είμαστε στην Ελλάδα πάνω από ένα χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και στην πραγματικότητα η Ελλάδα τώρα έχει μια τεράστια ευκαιρία. Γι' αυτό εσείς που βλέπετε το βίντεο για πρώτη φορά, πείτε στο άτομο που σας συστήθηκε: θέλω και άλλη πληροφορία. Θέλω να γίνω μέλος του Οργάνων Gold. Ελάτε μαζί μας, γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Και η ζωή σας θα αλλάξει όπως έχει αλλάξει δική μας και χιλιάδες άλλα άτομα που έχουμε μαζί μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στην Οργάνων Gold, η εταιρεία μας είναι απλή, είναι εύκολη, γιατί είναι καφές. Σας καλώ λοιπόν όλους σας να γίνουμε μέλος του Οργάνων Gold για να αλλάξουμε όλοι μαζί τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα.